καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Direct, είμαι η Στέλλα Τερζάκη και πάμε να δούμε το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σε πολύ λίγο. Κόκκινο πανί για τις Ομοσπονδίες Εκπαιδευτικών, το νέο σύστημα διορισμών για την επόμενη τριετία με την υπογραφή Γαβρόγλου. Με απεργίες και κινητοποιήσεις, δάσκαλοι και καθηγητές εμφανίζονται αντίθετοι, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά θέτει εκτός διαδικασίας και εκτός σχολείων ανθρώπους που με αυτοθυσία κράτησαν ανοιχτά τα σχολεία στα χρόνια της κρίσης. Αναφερόμενοι στους αναπληρωτές που έχουν διανύσει χιλιόμετρα επί χιλιομέτρων σε ολόκληρη την Ελλάδα για να συγκεντρώσουν μόρια και να κρατήσουν ζωντανή την ελπίδα μιας μόνιμης θέσης εργασίας. Με ευθείες βολές, οι εκπαιδευτικοί κατηγορούν το Υπουργείο πως πετά στον κάλαθο των αχρήστων μήνες προϋπηρεσίας των αναπληρωτών και τους εξισώνουν με τα ακαδημαϊκά κριτήρια, αμφισβητώντας το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή εργασία που, όπως λένε, κατοχυρώνει προϋπηρεσία. Πως επιχειρεί να μεταφέρει την ευθύνη της ανεργίας στους εργαζόμενους που καλούνται, όπως υπογραμμίζουν, σε ένα αδιάκοπο κυνήγι προσόντων και επιπλέον τίτλων σπουδών. Πως στον αντίποδα ο Κώστας Γαβρόγλου κάνει λόγο για ένα δίκαιο σύστημα που αφορά την ισόπωση μοριοδότηση προϋπηρεσίας και ακαδημαϊκών προσόντων. Απόψε κοντά μας. Αναστασία Αράπογλου, Γενική Γραμματέα Συλλόγου Εκπαιδευτικών Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Διονυσία Παπαϊωάννου, μέλος ΕΛΜΕ Ηρακλείου. Δημήτρης Δερμιτζάκης, αιρετός ΑΠΗΣΠΕ Κρήτης. Είναι ένα θέμα το οποίο τις τελευταίες ημέρες το βλέπουμε διαρκώς να επανέρχεται στα φώτα της επικαιρότητας. Ένα θέμα που απασχολεί ιδιαιτέρως τον εκπαιδευτικό κλάδο. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Χαίρομαι πολύ που είστε απόψε κοντά μας για να δούμε την οπτική σας πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ένα ζήτημα που στα χρόνια της κρίσης το συζητάγαμε πολλές φορές ότι έχει να κάνει με το κομμάτι των αναγκαίων μόνιμων προσλήψεων και δυστυχώς προκύπτει ένα άσχημο αγκάθι. Κυρία Ράπογλου, δηλαδή όλοι αυτοί οι συνάδελφοί σας που όλα αυτά τα χρόνια μεταφέρονται ως περιπλανόμενοι Ιουδαίοι από τις Σέρες μέχρι τη Γάβδο, μένουν άνεργοι κάθε χρόνο, καρδιοχτυπούν το Σεπτέμβρη, τώρα μένουν εντελώς εκτός. Εντελώς εκτός δεν μπορούμε να πούμε ότι μένουν, αλλά μετά από 8 χρόνια διοριστίας διαπιστώνουμε ότι βρέθηκε πάλι, φύτρωσε πάλι ένα αγκάθι. Το νέο σύστημα διορισμών, το οποίο όπως προβλέπετε στο καινούριο νομοσχέδιο που ψηφίζεται μεθαύριο Πέμπτη, το οποίο δίκαιο δεν είναι σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό άλλωστε έχουν ξεσηκωθεί και συνάδελφοι αναπληρωτές. Δηλαδή 10 χρόνια, 12, 15 χρόνια συνάδελφοι καλύπτουν όλα τα κενά της εκπαίδευσης στην Ελλάδα με οποιοδήποτε προσωπικό, οικονομικό και οικογενειακό κόστος και αυτή τη στιγμή έχει μπει ένα ταβάνι 120 μηνών προϋπηρεσίας. Οι υπόλοιποι μήνες, και θα μου πείτε υπάρχουν, ναι υπάρχουν. Υπάρχουν συνάδελφοι αυτή τη στιγμή οι οποίοι έχουν περισσότερους από 120 μήνες προϋπηρεσίας, οι οποίοι δεν θα προσμετρηθούν. Επίσης υπάρχει μια ποσόστοση στα κριτήρια τα ακαδημαϊκά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, η οποία είναι 50% και 50% είναι προϋπηρεσία. Αυτό που διεκδικούμε δηλαδή εμείς είναι ότι αυτό είναι άδικο. Μείωση του ποσοστού αυτού και βασικό κριτήριο διορισμών είναι το πτυχίο και η προϋπηρεσία των συναδέρφων. Κυρία Παπαϊωάννου, εσείς η δική σας η άποψη έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από την έννοια ότι είσαστε αναπληρώτρια. Άρα στο άκουσμα αυτών των κριτηρίων η πρώτη σκέψη ήταν ποια? Η πρώτη σκέψη ήταν ότι καταρχάς δεν πίστεψαμε ποτέ ότι θα γίνουν αυτοί οι διορισμοί. Ξεκινάμε από εκεί. Δηλαδή σε μια προεκλογική περίοδο λένε ότι θα γίνουν διορισμοί. Από τη στιγμή όμως που είναι προεκλογική περίοδος, ποιος έχει πιστέψει, καταρχάς από τους αναπληρωτές, οι οποίοι αναπληρώνουμε τον εαυτό μας κάθε χρόνο. Δηλαδή, δεν είναι πάγιες και μόνιμες ανάγκες του σχολείου. Αυτή τη στιγμή αναπληρώνουμε τον εαυτό μας κάθε χρόνο. Το 1/3 των συναδέλφων στα σχολεία αποτελείται από αναπληρωτές. Δουλεύουμε σε όλες τις μεριές της Ελλάδας, δουλεύουμε πάρα πολλά χρόνια, 10 και 15 χρόνια στο δημόσιο σχολείο, ανά την Ελλάδα. Και αυτή τη στιγμή έρχεται το Υπουργείο Παιδείας και λέει 15.000 διορισμούς προεκλογικά. Άρα εμείς τι μπορούμε να πιστέψουμε μετά από τόσα χρόνια διοριστίας, από τη στιγμή που δεν έχουμε δει μέχρι τώρα μια καλή θέληση ποτέ από καμία κυβέρνηση, κανένα Υπουργείο Παιδείας,
μας αντιμετωπίζει ως επέτες κάθε φορά. Φοβάστε ότι δηλαδή αυτός ο αριθμός δεν θα ανταποκριθεί στην πραγματικότητα και υπό αυτό το βάρος λέτε ότι αν τελικά αφήσετε στο περιθώριο την προϋπηρεσία σας, ενδεχομένως ένας μεγάλος αριθμός από εσάς να μείνει εκτός. Καταρχάς, οι 15.000 διορισμοί δεν πρόκειται να καλύψουν αυτές τις στιγμές τις ανάγκες των σχολείων. Οι 15.000 διορισμοί ίσως καλύπτουν την ειδική αγωγή, παραδείγματος χάρη. Όχι 4.500 διορισμοί οι οποίοι είναι υποτίθεται πρώτων πυλών για να καλύψουν την ειδική αγωγή. Και μιλάω ότι λένε για 4.500 διορισμούς αυτή τη στιγμή, οι οποίοι αντιστοιχούν, αν πάρουμε την καλή θέληση ότι θα γίνουν, αντιστοιχούν σε δευτεροβάθμια, σε πρωτοβάθμια, σε ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Καταλαβαίνετε ότι η ποσόστοση είναι πάρα πολύ μικρή σε σχέση με τις ανάγκες του σχολείου αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έχει πάρα πολλά θέματα, τα οποία έχουν δημιουργήσει πάρα πολλές σέριδες και μία ανθρωποφαγία μεταξύ αναπληρωτών, οι οποίοι είναι από αναπληρωτές 15 ετών, 60-65 ετών αυτή τη στιγμή, έως και αναπληρωτές μηδενικής προϋπηρεσίας. Κύριε Δερμητζάκη, την εντοπίζετε και σε τοπικό επίπεδο αυτή την ανθρωποφαγία? Εννοείται, φυσικό. Το βλέπουμε καταρχήν πριν ξεκινήσει να βγει το νομοσχέδιο. Και για να δούμε λίγο την ιστορία του πράγματος, να δούμε πέντε πράγματα, πώς φτάσαμε ως εδώ. Καταρχήν, έχουμε σχεδόν 9 χρόνια διοριστία. Να πούμε 8 συγκεκριμένα. Το σύστημα που προτείνεται αυτή τη στιγμή προτείνεται από τον ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ, λοιπόν, τι λέει, γενικότερα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Mm-hmm. Λέει ότι πρέπει να έχει προϋπηρεσία και κάποια προσόντα. Εμείς όμως στην εκπαίδευση συμβαίνει το εξής. Η ειδοποιώς διαφορά, η οποία είναι πραγματικά τραγελαφικό να συμβαίνει, συμβαίνει ότι έχουμε 10 και 15 χρόνια προϋπηρεσίας ανθρώπων που δουλεύουν συμβασιούχοι στην εκπαίδευση. Αυτό δεν συμβαίνει πουθενά στο δημόσιο τομέα, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ναι. Συμβαίνει μόνο στην εκπαίδευση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε, πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, που καλά θυμάμαι, το είχαμε ξαναπεί, στη δευτεροβάθμια, γιατί εγώ προέρχομαι από τη δευτεροβάθμια, το λέω για τη συναδέλφισσα, στη δευτεροβάθμια, είχαμε συνταξιούχο, εκπαιδευτικό συμβασιούχο. Δηλαδή, πήρε αναπληρωτής εκπαιδευτικός σύνταξη. Αυτή, και λοιπόν, η κατάσταση. Έγινε μόνιμος. Αυτό ακριβώς. Δεν έγινε ποτέ μόνιμος. Αυτή, λοιπόν, η κατάσταση διαιωνίζεται τα τελευταία 9-10 χρόνια. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή η ανθρωποφαγία. Είναι απόρρια του συστήματος και της αδιοριστής των τελευταίων 9 χρόνων. Αν είχαμε ενδιάμεσα κάποιους μόνιμους διορισμούς, δεν θα υπήρχε τέτοιο μεγάλο πρόβλημα. Πρώτη κρίση, κύριε Δερμητζάκη, για να καταλάβουμε κι εμείς, ναι, που δεν είμαστε μέσα στον δικό σας τον κλάδο και ενδεχομένως κάποιοι δεν μπορούν να σας καταλάβουν σε αυτό που εσείς τώρα διεκδικείτε. Πρώτη κρίση ήταν πώς οι μόνιμες θέσεις, με ποιο τρόπο γινόταν, πώς ήταν τα κριτήρια. Κοιτάξτε, είναι λοιπόν ανήθικο εμείς που διοριστήκαμε την προϋπηρεσία να μην υποστηρίζουμε αυτή τη στιγμή την προϋπηρεσία. Αυτό που είπαν και οι προλαλήσαντες. Δηλαδή, δεν μπορεί να βάζει ταβάνι. Δηλαδή, όταν λέει για 120 μήνες, κυρίως βέβαια θίγονται οι ειδικοί αγωγοί που έχουμε συναδέλφους με 15 χρόνια. Και επίσης κάποιοι δάσκαλοι και κυρίως οι ειδικότητες όπως είναι γυμναστές αγγλικών που δουλεύουν 15 και 20 χρόνια στην εκπαίδευση. Έτσι, γινόταν λοιπόν πριν με την προϋπηρεσία, καθαρά και με το πτυχίο. Εμείς λοιπόν λέμε ότι διεκδικούμε αυτό το πράγμα ακριβώς. Τώρα, όσον αφορά τα προσόντα, γιατί ακούγεται, υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα όσον αφορά τα προσόντα, δηλαδή μεταπτυχιακά, δεύτερα πτυχία, σεμινάρια κτλ. Μπορούμε να το αναλύσουμε και να πούμε ό,τι θέλετε. Δηλαδή, να πούμε κάποιες κουβέντες συγκεκριμένες που ακούγονται από διάφορες φωνές. Δηλαδή, γιατί η κοινωνία ρωτάει αυτή τη στιγμή και μας λέει, τώρα έρχονται διορισμοί. Εσείς λέτε όχι. Και απαντούμε το εξής. Mm-hmm. Εμείς θέλουμε διορισμούς, αλλά πρέπει να γίνουν δίκαια. Δηλαδή, φυσικά να έχει δικαίωμα και αυτός που έχει μικρή προϋπηρεσία. Και φυσικά αυτοί που έχουν μικρή προϋπηρεσία, συνήθως αυτό που βλέπουμε εμπειρικά είναι ότι οι περισσότεροι έχουν μπει και σε άλλους τρόπους να έχουν διεκδικήσει, έχουν μελετήσει. Καλώς το έχουν μελετήσει, έχουν κάνει μεταπτυχιακά, έχουν κάνει δεύτερα πτυχία κτλ. Αυτή λοιπόν η κουβέντα είναι, αυτή η κουβέντα που κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν μπορείς να τους αφήσεις και αυτούς απ' έξω. Όμως βασικό μας πρόταγμα, ξεκάθαρα και σαν σύλλογος, αλλά και σε ομοσπονδία, είναι ότι πρέπει να μπει προϋπηρεσία. Άρα, προ-κρίσης, για να καταλάβω εγώ, δεν υπήρχε ταβάνι στην προϋπηρεσία? Όχι, δεν υπήρχε. Υπήρχε όμως το εξής. Υπήρχε το 60-40. Γραπτός διαγωνισμός, δηλαδή 60% πέραν από το γραπτό διαγωνισμό και το 40% από την προϋπηρεσία. Προσωπικά έχω διοριστεί με την προϋπηρεσία μου. Γιατί απλά δεν φτάσανε αυτοί που δώσανε από το ΑΣΕΠ. Τώρα αυτά δεν υπάρχουν. Εσείς, σε ό,τι αφορά. Με συγχωρείτε, κύριε Δερμητζάκη, αλλά μοιράσουμε τη συζήτηση. Σε ό,τι αφορά το γραπτό διαγωνισμό, είστε υπέρ? Όχι. Άρα σε αυτό συμφωνείτε με τον κύριο Γαβρόγλου? Ανήκω σε μια κατηγορία εκπαιδευτικών που διοριστήκαμε
αποκλειστικά και μόνο, σαν μόνο κριτήριο, το πτυχίο μας. Και μάλιστα όχι βαθμό πτυχίου, ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογικών μας. Τύπου επετηρίδα που λέγαμε με την επετηρίδα. Mm. Εγώ προσωπικά, προσωπική άποψη, θεωρώ ότι ήταν το δικαιότερο σύστημα. Απλά όλη αυτή την αναστάτωση στην εκπαίδευση και στο θέμα των διορισμών την έχει φέρει το γεγονός ότι είναι πάρα πολλά τα χρόνια της αδιοριστίας. Mm-hmm. Έχουν μαζευτεί χιλιάδες συνάδελφοι. Οι ανάγκες αυτή τη στιγμή στα σχολεία είναι 25-24.000 αναπληρωτές παίρνουμε κάθε χρόνο. Και θα ήθελα να κάνω μια επισήμανση στο σημείο αυτό για τον κόσμο που θα μας ακούσει. Ακούμε συνέχεια για μόνιμους διορισμούς. Ο γονιός, ο γείτονας, ο απλός άνθρωπος. Δεν γίνεται όλη αυτή η ιστορία για τη μονιμότητα, για το βόλεμα. Ό,τι γίνεται είναι, ζητάμε μόνιμους διορισμούς πρωτίστως για το καλό των μαθητών μας. Για μια καλύτερη παιδεία, δωρεάν δημόσια παιδεία. Ειδικά στην ειδική αγωγή. Δεν μπορεί να αλλάζει ο εκπαιδευτικός της ειδικής αγωγής σε ένα τόσο ευαίσθητο τομέα κάθε 9 μήνες, να έρχεται τον Οκτώβρη, να έρχεται το Δεκέμβρη. Πρέπει να υπάρχει μόνιμο προσωπικό στα σχολεία. Πρωτίστως για το καλό των παιδιών μας. Και τώρα, κάπου εκεί, κυρία Ράπογλου, έρχεται και ο αντίλογος που λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσει κανείς να δαιμονοποιηθούν οι εξτρά τίτλοι σπουδών, η εξτρά κατάρτιση. Κανείς δεν πρέπει να βάζει σε δεύτερη μοίρα μια τέτοια προσπάθεια. Σε καμία περίπτωση δεν θα μπει σε δεύτερη μοίρα. Απλά δεν ξέρω αν σε κάνει καλύτερο εκπαιδευτικό το δεύτερο πτυχίο. Το οποίο δεύτερο πτυχίο μπορεί να μην έχει και συνάφεια με το αντικείμενό μας, με τον τομέα της παιδαγωγικής. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Μπορεί εγώ να έχω κάποιο δεύτερο πτυχίο λογιστικής. Θα με κάνει καλύτερο εκπαιδευτικό. Προσμετράτε αορίστως, χωρίς να έχει να κάνει δεύτερο και πτυχίο. Η ειδικότητά ναι. του. Δεύτερο ναι. πτυχίο. Θα μου πείτε βέβαια στον αντίποδα ότι γιατί όλοι εμείς που διοριστήκαμε και δεν είχαμε ούτε δεύτερο πτυχίο ούτε μεταπτυχιακό, είμαστε καλοί εκπαιδευτικοί. Ίσως να μην συμβαίνει αυτό σε όλους μας. Απλά δεν νομίζω ότι πρέπει να αποτελεί κριτήριο με τόση βαρύτητα. Δηλαδή, δίνεται 50% στα ακαδημαϊκά κριτήρια και 50% στην προϋπηρεσία. Θεωρώ ότι είναι άδικο. Τι είδους μοίρασμα σε ό,τι αφορά τα ποσοστά θα λέγατε ότι είναι δίκαιο, κυρία Παπαϊωάννου? Μα δεν θα μπούμε εμείς σε αυτή τη διαδικασία για τη συζήτηση. Νομίζω ότι το Υπουργείο Παιδείας καλείται να κάνει μια τέτοια συζήτηση και μια τέτοια διαδικασία. Έχει υπάρξει έστω και ένα μικρό παραθυράκι ελαστικής συμπεριφοράς από πλευράς του Υπουργείου. Το συζητάει καθόλου? Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δεν συζητιέται ποτέ στο Υπουργείο. Δεν συζητήθηκε ουσιαστικά. Η κατάθεση της τροπολογίας έγινε πριν, μόλις κλείσαμε τα σχολεία. Που σημαίνει ότι οι καθηγητές πήγανε σε διακοπές μαζί με τους μαθητές, που σημαίνει ότι δεν έγινε καμία ουσιαστική συζήτηση για το θέμα από τα συνδικαλιστικά μας όργανα και από τις συλλογικότητες. Δηλαδή, το Υπουργείο Παιδείας κατέθεσε ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν έχει συζητηθεί επί της ουσίας στα κομμάτια τα οποία είναι μέσα. Και δεν πήρε σε βάση το μόνιμο αίτημα της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ, παραδείγματος χάρη των συνδικαλιστικών μας οργάνωσεων, η οποία προτάσει την προϋπηρεσία και τον χρόνο κτίσης πτυχίου. Όταν ένα νομοσχέδιο φτιάχνεται με λανθασμένη βάση, θεωρούμε ότι δεν έχει βάση ουσιαστική, παιδαγωγική και εργασιακή. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν θέτει σε βάση ουσιαστική την προϋπηρεσία και τους ανθρώπους που έχουν δουλέψει πάρα πολλά χρόνια στην εκπαίδευση. Και να σας πω και κάτι σε σχέση με τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά και όλα αυτά που συζητάμε. Κάποια μεταπτυχιακά και διδακτορικά γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πώς έχουν κατακτηθεί. Έχουν δώσει κάποια χρήματα για ένα χρόνο. Ούτε αυτό μπορούμε να γενικεύσουμε όμως, γιατί υπάρχει πάντα και η άλλη άποψη που σου λέει ότι υπάρχουν και τα δημόσια σίγουρα, πανεπιστήμια. Αλλά αυτή τη στιγμή το μεταπτυχιακό, ακούστε, το μεταπτυχιακό που δίνει 20 μόρια, που σημαίνει 20 μήνες προϋπηρεσίας αντίστοιχα, εφόσον είναι 50-50%, δίνει 20 μόρια έναντι άλλων προσόντων, τα οποία μπορεί να έχουν κατακτηθεί από ένα μεταπτυχιακό στη Βουλγαρία, παραδείγματος χάρη. Και κάποιοι συνάδελφοι είναι 55 ετών, δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάρουν αυτό το μεταπτυχιακό αυτή τη στιγμή και μένουν πίσω, ακόμα και αν έχουν τρομερά μεγάλη προϋπηρεσία, έτσι, σε σχέση με άλλους. Τώρα, προφανώς και δεν είναι στην. Εδώ ευθύνονται άλλα πράγματα, δηλαδή ο ΔΟΑΤΑ, παραδείγματος χάρη, ο οποίος δεν ελέγχει ουσιαστικά. Είναι μια πολύ μεγάλη και ατέρμονη συζήτηση αυτή. Κύριε Δερμιτζάκη, έχετε ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα έτσι ένα πολύ δυναμικό κύκλο αντιδράσεων και κινητοποιήσεων. Θεωρείτε ότι ο χρόνος επιτρέπει το ενδεχόμενο να δούμε έτσι κάποιες αλλαγές, έστω τώρα? Κοιτάξτε, εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι αυτό που επιβάλλει η συνείδησή μας και ως συνδικάτο και ως εκπαιδευτική. Θα επιμείνουμε στο εξής. Εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να γίνονται πάντα προτάσεις και συγκεκριμένες.
Φυσικά, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, δεν μας άφησε χρόνο το Υπουργείο. Αυτό είναι μια αλήθεια. Σίγουρα, αυτό που προτάσουμε εμείς είναι ότι δεν μπορούν να παίρνουν τόσα μόρια τα μεταπτυχιακά και οι δεύτεροι τίτλοι. Είναι αρκετά τα μόρια που δίνει. Δηλαδή, μπορεί να υπερκεράσει ένα συνάδελφο που έχει τόσα χρόνια προϋπηρεσίας. Σύμφωνα με τον ΑΣΕΠ, όμως, που σας είπα πριν, που γενικώς διενεργεί τους διορισμούς στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δεν μπορεί όμως να μην προσμετρηθούν καθόλου. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα χάσουν τους διορισμούς. Αυτό ξεκάθαρο, έτσι, το ξέρουμε όλοι. Εγώ προτείνω και κάτι άλλο. Μάλλον, λάθος το εγώ. Εμείς προτείνουμε και κάτι άλλο. Λέμε το εξής. Ίσως έπρεπε να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος. Επειδή υπάρχει αυτή η συσσόρευση των 8-9 χρόνων αδιοριστίας, μια μεταβατική περίοδος που θα μπορούσε να διορίσει όλο αυτόν τον κόσμο με το βασικό κριτήριο, το πτυχίο και την προϋπηρεσία. Έτσι, και για να μας ακούσει ο κόσμος να ξέρει ότι εμείς θέλουμε τους διορισμούς. Δεν είμαστε ενάντια στους διορισμούς. Στον τρόπο διαφωνούμε και έχουμε προτάσεις παρακάτω να γίνουν οι διορισμοί. Εκτός από την προϋπηρεσία, υπάρχουν και άλλες στρεβλώσεις ό,τι αφορά το σύστημα, κυρία Ράπογλου. Διάβαζα, για παράδειγμα, ότι δεν αναγνωρίζεται η μοριοδότηση σε μητέρα αναπληρώτρια με παιδί που έχει αναπηρίες, για παράδειγμα. Όχι, ισχύει αυτό ή όχι? Όχι, υπάρχουν. Δεν ισχύει, βέβαια. Αναπηρία 67% και πάνω για παιδί, για σύζυγο, μοριοδοτείται. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν και τα κοινωνικά κριτήρια αντίστοιχα, με αντίστοιχο ποσοστό. Και καλώς υπάρχουν, έτσι. Δεν μπορείς να αφήσεις σε καμία περίπτωση απ' έξω ανθρώπους με τόσο σοβαρά προβλήματα, συναδέρφους. Επίσης, διαβάζω και σας το μεταφέρω. Το ένα παιδί μοριοδοτείται με 2 μόρια, ενώ ένα σεμινάριο 300 ωρών με 4. Ισχύει? Mm-hmm. Ισχύει, ναι. Κύριε Δερμητζάκη? Κοιτάξτε, να σας πούμε κάτι πάνω σε αυτό. Είναι αδιανόητο, πρώτον, να μπαίνει ο βαθμός στο πτυχίο. Εντάξει. Και σας το λέω επειδή έχουμε περάσει από φοιτητές. Αλλιώς βαθμολογούσαν οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλιώς στο Ρέθινο που ήμασταν εμείς, αλλιώς στη Θεσσαλονίκη. Ξεκάθαρο, ο βαθμός πτυχίου το θεωρούμε ότι είναι κατάπτυστο. Δεύτερον, τα σεμινάρια, επίσης τα σεμινάρια. Προχθές, να σας πω την αλήθεια, άκουσα και τη διαβούλευση που υπήρχε μέσα στη Βουλή για το συγκεκριμένο θέμα. Άκουσα τους περισσότερους βουλευτές, ευτυχώς, και είπαν ότι είναι λάθος τα σεμινάρια. Δηλαδή, δεν μπορεί άλλος να πληρώνει να παίρνει ένα σεμινάριο 200 ευρώ και να προσμετράται παραπάνω από το. Όπως είπατε, από το παιδί. Αλλά προσέξτε, υπάρχει μια. Και πρέπει να τα πούμε αυτά. Υπάρχει ένας αντίλογος με τα παιδιά. Και εγώ σε αυτό θα συμφωνήσω προσωπικά. Υπάρχουν συνάδελφοι που δεν πρόκειται να κάνουν ποτέ παιδιά. Για διάφορους λόγους. Και αυτούς οφείλουμε να τους σεβαστούμε. Έτσι. Δηλαδή, δεν μπορεί. Εμείς τώρα προτείνουμε, ας πούμε, μια ποσόστοση. Δεν μπορεί να δίνετε τόσα μόρια για τα παιδιά. Και αυτό πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Κοιτάξτε, για τα παιδιά, για τους πολυτεχνούς. Όταν στο νομό Ηρακλείου, παράδειγμα, κάποιος διοριστεί μόνιμος, αν με το καλό γίνουν διορισμοί, όταν έρχεται στο νομό Ηρακλείου, στο κάθε νομό, σε κάθε πίσπε Ηρακλείου που λέμε, θα προσμετρηθούν μετά για το πού θα πάει και ποια μετάθεση θα πάρει. Ακόμη και τώρα, στο μόνιμο, μετριέται όταν έχει 3-4 παιδιά, πού θα πάει, αν πάει μακριά ή όχι, για να είναι πιο κοντά. Αλλά στο διορισμό υπάρχει ένα ερωτηματικό. Mm-hmm. Έτσι, είναι ξεκάθαρο. Αυτό. Κύριε Παπαϊωάννου, εντοπίζετε θετικά στοιχεία μέσα στο νέο νομοσχέδιο? Να κάνω μία διόρθωση, παρακαλώ. Οι συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν 67% αναπηρία, αυτή τη στιγμή δεν παίρνουν τα χαρτιά τα οποία είναι τις 67%. Δηλαδή, έχουμε συναδέλφους οι οποίοι έχουν λύκο ή έχουν σκλήρυνση κατά πλάκας, οι οποίοι δεν παίρνουν το απαραίτητο χαρτί, το οποίο τους εντάσσει στη μοριοδότηση των ΑΜΕΑ, των συναδέλφων ΑΜΕΑ. Άρα και από τη μεριά τους είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένοι. Το 67% δεν μοριοδοτείται αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά τώρα το να είσαι ένας συνάδελφος ο οποίος είναι αμαία, δεν είναι επιλογή. Το να κάνεις παιδιά όμως είναι μια επιλογή. Εδώ μπαίνουν θέματα πολύ λεπτά, τα οποία έχουν να κάνουν με το, αυτό που είπε και ο συνάδελφος, το οποίο έχουν να κάνουν με το αν μπορείς να τεκνοποιήσεις, αν θέλεις να τεκνοποιήσεις, έχουν να κάνουν με τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι διαφορετικής σεξουαλικότητας και μπαίνουν πάρα πολύ λεπτά ζητήματα στην κοινωνία. Τέλος πάντων, όλο αυτό το πλαίσιο έχει φτιαχτεί, όπως σας είπα και πριν, σε μία λάθος βάση. Ένα νομοσχέδιο πρέπει να φτιαχτεί σε μία σωστή βάση, να συζητηθεί και να βρεθούν οι χρυσές τομές. Και οι χρυσοί τομείς, σας είπα και πριν, είναι συγκεκριμένα πράγματα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, πρέπει να χτιστούν ορισμένα άλλα θέματα. Τώρα, το ότι φωνάζουν οι συνάδελφοι οι οποίοι είναι μηδενικής προϋπηρεσίας, οι οποίοι έχουν βάζει στο παιχνίδι τους συναδέλφους, οι οποίοι είναι από ιδιωτικά σχολεία και οι οποίοι έχουν μια ιδιωτική προϋπηρεσία.
Και μπαίνουμε στη διαδικασία να τσακώνονται οι ιδιωτικής προϋπηρεσίας με τις δημόσιες προϋπηρεσίες. Εδώ έχουμε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, όπως καταλαβαίνετε, το οποίο το Υπουργείο λέει ότι όλες αυτές οι προϋπηρεσίες τις έχω, τις εντάσσω σε μια παιδαγωγική προϋπηρεσία όλα αυτά. Άρα λοιπόν ο εκπαιδευτικός, τον οποίο εγώ χρησιμοποιούσα σε εισαγωγικά και όχι μόνο σε εισαγωγικά τόσα χρόνια ανά την Ελλάδα γυρίζοντας, και ένας άλλος από ένα ιδιωτικό σχολείο, τελικά μπορεί η προϋπηρεσία του ενός να είναι εισάξια με του αλλού? Όταν βάζει προϋπηρεσία, προϋποθέσεις μάλλον στην ειδική αγωγή, τόσα χρόνια, τόσες προϋποθέσεις, μπορεί ο καθένας από τη γενική ή από ιδιωτικό σχολείο να έρθει με ένα μεταπτυχιακό και να μεταφέρει την προϋπηρεσία του στην ειδική αγωγή. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε. Δυστυχώς νομίζω ότι είναι ένα πραγματικά τεράστιο, ζήτημα. Κυρία Αράπουλ, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θέλω να κλείσω με εσάς. Εγώ πάντως έχω να σημειώσω ότι πραγματικά κάτω από αυτές τις δυσκολίες, κάτω από αυτά τα τεράστια κενά, με όλα αυτά τα προβλήματα, με ανθρώπους που έβαλαν μπέτη, να το πω κριτικά, και όλους τους υπόλοιπους, γονείς, εκπαιδευτικούς και παιδιά, το ελληνικό σχολείο άντεξε και θα είναι κρίμα από εδώ και κάτω έτσι να μην το δούμε να συνεχίζει με τον ίδια δυναμική. Το ελληνικό σχολείο θα αντέξει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γιατί το να γίνεις εκπαιδευτικός είναι επιλογή. Ακριβώς, δεν είναι κάτι τυχαίο. Όλοι όσοι είμαστε στην εκπαίδευση αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Δίκαιο σύστημα είναι σίγουρο για όλους, δεν μπορεί να υπάρξει. Απλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην κινηθούμε ο ένας ενάντια στον άλλον, να είμαστε ενωμένοι, να χρησιμοποιήσουμε το μόνο δικαίωμα που μας δίνει ο νόμος, την απεργία, την πίεση, έτσι ώστε να καθίσουμε όλοι μαζί, Υπουργείο, συνδικαλιστές, mm-hmm. συνάδελφοι, να βρούμε ένα σύστημα όσο το δυνατόν δικαιότερο για το καλό της εκπαίδευσης. Όλοι ικανοποιημένοι, δύσκολα νομίζω είναι, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει μια χρυσή τομή. Ναι, ακριβώς. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για την απόψη εδώ. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Καλό σας βράδυ.